κάνουν ανεξάρτητες ενεργειακά. Είναι κάτι για το μέλλον, είναι κάτι να το αφήσουμε στους επόμενους, είναι κάτι που είναι το όραμα του κυρίου Πρωθυπουργού αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε αναλάβει πολλαπλές δράσεις. Αυτό μία από τις δράσεις αυτές υλοποιείται εδώ στην όμορφη πόλη σας, το 115. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κύριε Δήμαρχε και θα έχει αποτύπωμα και στους κατοίκους εδώ. Μειώνοντας τις καταναλώσεις ενός ανθρωπέδου που είναι πολύ κοστοβόρος αυτό, το αποτύπωμά του θα τους πράξουν οι κάτοικοι της όμορφης πόλης σας. Άρα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό που γίνεται σε αυτήν εδώ τη μοίρα, η καλύτερη μοίρα των ενόπλων δυνάμεων αυτή τη στιγμή, τόσο γιατί έχει εξαιρετικό προσωπικό, όσο και γιατί έχει ένα οπλικό σύστημα που σαν και αυτό δεν υπάρχει άλλο. Άρα λοιπόν οι ένοπλες δυνάμεις πρωτοπόρες και στον τομέα αυτό αναβαθμίζουν ενεργειακά τα στρατόπεδά τους. Και βεβαίως οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τέρνα, η οποία κάνει δωρεά αυτό το σύστημα. Εκτός όμως από αυτό, εμείς κάνουμε και προχωρούμε αυτό το θέμα και στις υπόλοιπες ενοπλές δυνάμεις. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι να καταστήσουμε τις μονάδες μας αυτάρκεις ενεργειακά και το περίσσευμα της ενέργειας να παραδίδεται στις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να λειτουργούμε δυτά. Αλλά και ο δεύτερος λόγος που έχουμε εδώ είναι εξίσου σημαντικός, γιατί ολοκληρώνουμε, ξεκινάμε, βρισκόμαστε στη μέση μιας εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε, η οποία έχει και εδώ δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι να ξαναδημιουργήσουμε το πολεμικό μας μουσείο, που το θεωρούμε τιμή για τις ενόπλες δυνάμεις να έχουμε ένα μουσείο τέτοιο σε μια πόλη όπως αυτή. Και το δεύτερο είναι να προχωρήσουμε στην παράδοση σε εσάς του χώρου σας, που το όραμά σας είναι να γίνει το επόμενο Δημαρχείο σας. Αλλά επίσης υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος, να φύγουμε από το σκληρό ιστό της πόλης, από το εσωτερικό του, γιατί δημιουργεί θέματα και σε εμάς και στους κατοίκους, και να πάμε σε ένα άλλο μέρος μέσω της εργασίας που έχουμε, που θα είναι καλύτερο και για εμάς και εσείς θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε από μια των κατοίκων τον χώρο αυτό. Άρα μόνο χαρούμενοι είμαστε σήμερα που είμαστε εδώ, δείχνοντας τη θέληση, την αμοιβαία θέλησή μας να προχωρήσουμε για το καλό του τόπου με γοργά βήματα.